Πριν μιλήσουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, θα μας μιλήσει ο κύριος Αναστάσιος Κατσίβελας για να καταλάβουμε όλοι τα τεχνικά και τη μακέτα αυτή τη στιγμή που έχουμε μπροστά μας. Τι ακριβώς μας δείχνει. Καλησπέρα σας. Καλό να συνεχίσουμε χωρίς τόνους, να μιλήσουμε και να δούμε τα προβλήματά μας. Για αρχή, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω, όπως μεταξύ μας το κουβεντιάζουμε, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος προχώρησαν τις μελέτες των προηγούμενων δημοτικών αρχών, του βιολογικού και του λικοντουζιού. Μακάρι να ευοδοθούν και μακάρι όπως αυτά τα έργα θα γίνουν ή τουλάχιστον έχουν ενταχθεί σε χρηματοδότηση, να μπορέσουμε να εντάξουμε και άλλα έργα που θα ομορφύνουν την πόλη μας και θα την κάνουν λειτουργική και ανθρώπινη. Θα αρχίσω διαβάζοντας τι λέει η μελέτη για την πλατεία, την οποία έχει υπογράψει η τεχνική υπηρεσία, και αφού την έχει υπογράψει δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Ο νόμος προβλέπει τη σύμβαση που θα υπογραφεί με το Πράσινο Ταμείο ότι δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή παρά μόνο στα επιμέρους. Η πρόταση λοιπόν καταρχήν διαπιστώνει τι υπάρχει. Οι βασικές παρατηρήσεις είναι: δεν υπάρχει χώρο στάση στην κεντρική είσοδο του Ιερού Ναού. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για άνετη προσπέλαση ατόμων με κινητικά προβλήματα και λωρίδα κυκλοφορίας τυφλού. Ο χώρος της πλατείας στερείται βασικών συνθετικών αρχών σχεδίασης και εξοπλισμού. Ο αστικός εξοπλισμός είναι τοποθετημένος χωρίς σαφή αισθητικά κριτήρια και πρόθεση απόδοση συγκεκριμένη αισθητική θηλυκά χρώμα ύφος. Η φύτευση περιορίζεται μόνο στην περιμετρική ζώνη της πλατείας. Θα τα αναλύσουμε μετά, αφού πούμε τι προτείνει η πρόταση. Η πρόταση προτείνει: η παρούσα μελέτη πήρε εγκρίσεις από και έλαβε υπόψη της το νέο οικοδομικό κανονισμό, λέει, το κτηριοδομικό, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, προδιαγραφές ΠΕΧΟΔΕ για την προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες και το ΠΕΧΟΔΕ. Δεν λέει τίποτα για την κυκλοφοριακή κατάσταση η οποία θα δημιουργηθεί με τους δρόμους στους οποίους προβλέπει αυτή η μελέτη. Λέει ότι θα έχει οργάνωση κίνησης πεζών με βάση τις ροές στην είσοδο Βασιλέως Γεωργίου, Ιερός Ναός, εμπορικός δρόμος καθώς και νοτιοανατολικά, οπτική ένωση πλατείας με το πάρκο, διεύρυνση ορίου της πλατείας μπροστά στον Ιερό Ναό, διεύρυνση του βορειοανατολικού ορίου της πλατείας προς την οδό Βασιλέως Γεωργίου και σωμάτους 6 θέσεων στάθμευσης, διατήρηση υφιστάμενης φύτευσης περιμετρικά της πλατείας με εμπλουτισμό δέντρων, χωροθέτηση πρόσθετου χώρου εστίασης στεγασμένου με σύστημα σκίας σε εφελκυόμενες τέντες, δημιουργία στην καρδιά της πλατείας χώρου εκτόνωσης αναψυχής και πολιτιστικών εκδηλώσεων με γνώμονα τις ανθρωποκεντρικές της περιτύσεις, ο οποίος αποτελείται από ελεύθερο κοινόψητο χώρο που καταλήγει σε αμφιθεατρικά σκαλιά. Ο αστικός εξοπλισμός πληρεί σαφώς αισθητικά σαφώς την αισθητική σύμφωνα με τις δυνατότητες των επαγγελματιών. Δηλαδή δεν υποχρεώνει κανείς τον άλλον, τον επαγγελματία, να πάρει ακριβές καρέκλες, να βάλει ακριβά σκίαστρα κλπ. Αυτό είναι πάντα σε μια συνεννόηση και στα πλαίσια μιας οικονομικής δυνατότητας που έχουν και οι επαγγελματίες. Η φύτευση είναι απολύτως απαραίτητη. Δεν λήφθηκαν υπόψη στην πρόταση οι οδηγίες, όπως είπαμε, του ΟΜΟΕ, που είναι οι οδηγίες που προβλέπουν σύμφωνα με τον νόμο πώς γίνεται η κίνηση σε δρόμους μέσα στην πόλη που είναι ΔΕΛΤΑ και ΕΠΣΙΛΟΝ κατηγορία, για τα πλάτη, τις τροφές, περιμετρικά της πλατείας, όπου από την έλλειψη περιφερειακού δρόμου στην πόλη μας συχνότατα περνάνε μεγάλα οχήματα. Σκεφτείτε λοιπόν να έχουμε αυτό το σχήμα πλατεία, τι πρόβλημα θα δημιουργηθεί με την κυκλοφορία των μεγάλων οχημάτων.
Δυστυχώς, προς το παρόν, αν δεν γίνει ο περιφερειακός, δεν έχουμε άλλη διέξοδο. Η οργάνωση της κίνησης πεζών υπάρχει ήδη. Η οπτική ένωση πλατεία μας με το πάρκο υπάρχει ήδη. Αν κοιτάξει κανείς, τη βλέπει. Η διεύρυνση μπροστά από την είσοδο του ναού είναι άκρως επικίνδυνη για δύο λόγους. Πρώτον, παρεμπόδιση κίνησης μεγάλων οχημάτων, αδυναμία εκτέλεσης γάμων και ιδιών που απαιτείται στάθμιση οχημάτων. Η διεύρυνση βορειοανατολικά της πλατείας με θέση στάθμισης καταδικάζει τα έναντι καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με σοβαρά προβλήματα. Τα καταστήματα σκίαση, τα συστήματα σκίασης με εφελκιόμενες τέντες που προτείνονται δείχνουν μια επιπόλαιη και προσχηματική αντιμετώπιση της σκίασης των τραπεζιών των καταστημάτων των καταστημάτων. Στη λεγόμενη καρδιά της πλατείας δημιουργείται χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων περίπου, ο οποίος προτείνεται και να είναι μόνο αυτό για την εκτόνωση, όπως αναφέρεται, της ανάγκης των πολιτών της πόλης μας για αντίστοιχες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εδώ θα κάνω μία παρενθεσούλα. Όπως ξέρετε από παλιά, την πόλη μας τη λένε Μικρό Παρίσι. Λοιπόν, στο Παρίσι, όπως ξέρετε, βρίσκονται οι Βεσσαλίες. Αυτή τη στιγμή η πλατεία μας έχει έκταση, ο ελεύθερος χώρος της, τρεις φορές την αίθουσα των κατώτερων της Βεσσαλίας. Με την παρέμβαση, δυστυχώς, θα αποκτήσουμε ένα κελί της Βαστήλης. Μόνο 200 τετραγωνικά. Τα αμφιθεατρικά σκαλιά στην πλατεία με γύρω καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι, αν μη τι άλλο, άτοπη προσέγγιση. Η πρόταση για συντριβάνι και πάνω σε αυτό χώρος παιχνιδιού παιδιών είναι αστεία προσέγγιση. Φανταστείτε να παίρνουν τα παιδιά μας και να γίνονται μούσκεμα. Μην ξεχνάτε ότι εδώ υπήρχε ένα συντριβάνι φτιαγμένο στο πάρκο μας. Αυτό αδράνησε, καταστράφηκε, βούλωσαν τα μπεκάκια. Έτσι θα γίνει και στην πλατεία. Το νερό έχει άλατα. Το επιπλέον πράσινο καταστρέφει την υπάρχουσα ελεύθερη επιφάνεια της πλατείας, προσθέτει περίπου 50 δέντρα αυτή η μελέτη και τη μετατρέπει σε πάρκο. Να δούμε τώρα από όλη την βιβλιογραφία του αστικού σχεδιασμού τι σημαίνει πάρκο, τι σημαίνει πλατεία. Πριν αρχίσουμε να σχεδιάζουμε ένα χώρο στην πόλη, πάρκο, πλατεία, πεζοδρόμιο ή οποιοδήποτε χώρο που προωθεί την κοινωνικοποίηση των ανθρώπων, πρέπει πραγματικά να καταλάβουμε πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτός ο χώρος, ποιες δραστηριότητες θα προσελκύουν τους πιθανούς χρήστες. Πλατείες λοιπόν. Πλατείες είναι χώροι που θα συναντήσεις ένα φύλλο, θα φιλοξενηθεί μια πολυπληθής εκδήλωση. Μέσα στις πλατείες οι άνθρωποι μπορούν να νιώσουν μέρος της πόλης και του κοινωνικού συνόλου. Η σημερινή διευρυμένη έννοια της πλατείας έχει τις παρακάτω σχεδιαστικές προσεγγίσεις. Η πλατεία είναι μια έννοια άρρηκτη δεμένη με τον αστικό ιστό, αφού είναι ο κεντρικότερος και σημαντικότερος ανοιχτός χώρος ενός αστικού κέντρου. Στην πλατεία γίνονται συγκεντρώσεις του κόσμου, οι πολιτιστικές συγκεντρώσεις, οι πολιτισμικές συγκεντρώσεις. Την πλατεία υπάρχουν τα καφενεία, τα δακροπλαστεία. Γενικότερα, η πλατεία είναι τόπος αναφοράς και πηξίδα της πόλης. Η σχεδιαστική αντιμετώπιση των πλατειών βασίζεται στο συνδυασμό πολλών παραμέτρων, όπως η σημασία της πλατείας ως ένας από τους μεγαλύτερους ανοιχτούς χώρους της πόλης. Σημαντικό. Η ύπαρξη ή όχι άλλων μεγαλύτερων ή μικρότερων πλατειών στην πόλη. Η θέση της σε σχέση με συγκοινωνίες, τις πόλεις, αφετηρίες, ταξί, της γενιασής της με το εμπορικό κέντρο της πόλης και μια περιοχή της αμυγούς κατοικίας όπως είμαστε εμείς. Εάν η πλατεία είναι μεγάλη και δεν υπάρχουν άλλοι πράσινοι χώροι στην πόλη, τότε δικαιολογείται η χρησιμοποίηση φυσικού, φυτικού υλικού στους χώρους της πλατείας. Εδώ είμαστε μια επαρχιακή κομμόπολη που ευτυχώς περιβαλλόμαστε από πράσινο. Στις περιπτώσεις που υπάρχει πλούσιο πράσινο περιφερειακά, η πλατεία παίζει ρόλο αποκλειστικά τόπο συνάντησης και συγκέντρωσης, οπότε δεν υπάρχει πλάσινο στην πλατεία, παρά μόνο το χαρακτηριστικό πλατάνιο, όπως ξέρετε, στα χωριά, που δημιουργεί δροσιά για το καλοκαίρι. Εδώ έχουμε αυτά τα δέντρα. Η πλατεία, όλα αυτά είναι από τη βιβλιογραφία για αστικό σχεδιασμό. Η πλατεία είναι, είναι τόπος ελεύθερης κίνησης και δράσης, τόπη διακίνησης των διερχομένων και των αισθησεών τους και ενός χώρος
το τονίζουμε, κενός χώρος μέσα στο δομημένο περιβάλλον της πόλης και του χωριού. Η δομή του χώρου της πλατείας ως κενού μέσα στο πλήρες του δομημένου περιβάλλοντος, η τόπος διακίνησης των διερχομένων, πολιτιστικό δρόμενο, ουσιαστική πλατεία, τόπος ελεύθερης κίνησης και δράσης. Ο χώρος μιλά, δεν ξέρω γιατί μπήκε. Και εδώ είναι η διεύρυνση της πλατείας προς τον Ιερό Ναό και δείχνει το δρόμο όπου θα πρέπει να κινηθούν όλα τα βαρέα οχήματα μέχρι να γίνει ο περιφερειακός δρόμος. Πράγμα δηλαδή που είναι αδύνατο. Κλείνοντας αυτή την σύντομη τεχνική ας την πούμε παρουσίαση, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης, η οποία επαναλαμβάνω έχει υπογραφτεί από την τεχνική υπηρεσία, δηλαδή δεν μπορεί να αλλάξει, δεν υπάρχει κάτι άλλο να υποβληθεί, μόνο αυτή η μελέτη προβλέπεται μία χρηματοδότηση στο σύνολο 650.000 περίπου, από τα οποία τα 220 χιλιάρικα θα πρέπει να τα βάλει ο Δήμος. Αυτά τα 220 χιλιάρικα θα μπορούσε ο Δήμος να τα δώσει έτσι ώστε να βελτιώσει τις υποδομές της πλατείας, να βελτιώσει τα φώτα της, να βελτιώσει τις προσβάσεις σε άτομα με κινητικά προβλήματα, να αλλάξει κάποιες πλάκες, να βελτιώσει κάποια δέντρα που έχουν ξεραθεί, να βελτιώσει το σύστημα άρδευσης και με πολύ λιγότερα βέβαια χρήματα. Άρα είναι εκ των πραγμάτων όλη αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται μία υπερβολή και είναι άτοπη και δεν ταιριάζει γενικότερα σε αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει για αυτό το χώρο. Αυτά θέλω να καταθέσω και βλέπουμε.